Πρώτο ταξίδι εκτός Αθηνών. Δεν ξέρω πού πηγαίνουμε. Είναι απόρριτος ο προορισμός μας. Είναι πολύ περίεργο ότι φεύγουμε από το σπίτι, γιατί δεν έχουμε ξαναφύγει ποτέ από το σπίτι. Και περιμένω πολλά, γιατί για να μας πάνε τόσο μακριά και να είναι τόσο ξαφνικά, πάει να πει ότι κάτι τίμιο θα είναι. Είμαστε η Κουμπράτης στην αυθεντική Ελλάδα. Ναι, τι μπορεί να πει. Λοιπόν, εγώ ήταν η αυθεντική Ελλάδα μου και τη Σπάρτη, οπότε όλα μου τα λεφτά στη Σπάρτη, καληνύχτα. Ω, τσάρα μου. Τι γίνεται. Hello. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα πολύ ωραίο σπίτι πέτρινο. Βλέπουμε και τον coach να είναι ραχτός εκεί πέρα. Βρε καλώς τους. Γεια σας. Καλά, καλά. Θέλω να σας καλωσορίσω στο πανέμορφο αυτό μέρος που βρισκόμαστε, το γραφικότατο χωριό Γκούρα Κορινθίας, και να σας συγχαρώ, γιατί αυτή τη στιγμή έχω απέναντί μου την τελική κορυφαία δεκάδα του φετινού GNTM. Μπράβο σας. Κάνουν έτσι. Πού είναι η κορυφαία, λέω, ρε. Οι κορυφαίοι λείπουν αυτή τη στιγμή. Δεκάδα σημαίνει ότι απλά έχει φύγει κάθε δεύτερος. Είναι και πολύ, αλλά είναι και λίγο. Και θέλω και παραπάνω. Αντρέα, σου φάνηκε δύσκολο αυτό το κόνσεπτ? Όχι, απλά θεωρώ ότι εγώ γενικά σαν άνθρωπος προσπαθώ να συγκεντρώνω τις σκέψεις μου. Οπότε από τη στιγμή που είχα σκεφτεί κάτι να το κάνω θεατρικό, αφήστε με να το κάνω θεατρικό. Δεν θέλω να σας προσβάλλω κάτι. Απλά τώρα εγώ με αυτό που έγινε έχασα, ήμουν κενός. Και ουσιαστικά γι' αυτό είναι και μου βγήκε όλη αυτή η μηχανία. Ναι, είναι οι κριτές, το δέχομαι, αλλά είμαστε η δεκάδα και προτιμώ να φύγω με δικό μου λάθος που δεν μου είπε κανείς τίποτα, παρά μου να έχω βαβούρο το κεφάλι μου και να έχω μια μηχανία στο κεφάλι μου ξαφνικά και να με φάσει, ωραία, τώρα τι κάνω. Ρε Αντρέα μου, όμως δεν ακούς τον brief. Γιατί δεν άκουσες τον brief? Από την αρχή της ημέρας είπαμε ότι δεν θέλουμε θεατρικά και ότι θέλουμε card postal. Γιατί νομίζετε ότι το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το πώς φαίνεστε στις τηλεοπτικές κάμερες, όταν έχετε έναν φωτογράφο μπροστά σας που σας ζητάει μία μη κινούμενη εικόνα? Αυτή τιμώρησε πόσο την έχω δει σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Εδώ είναι ένα άτομο το οποίο θεωρώ για μένα έχει καβαλήσει το καλάμι και εδώ είναι που λέμε, Αντρέα, εντάξει, ξεκαβάλα λίγο. Και το πετυχαίνω αυτό και μου αρέσει, γιατί πρέπει να προσγειωθεί λιγάκι στη γη. Να πατήσει λίγο τα πόδια του κάτω. Να πάρει μια γεύση. Δεν θα κάτσω να πέσω κιόλας ψυχολογικά, επειδή έτυχε μια φορά να σκεφτώ κάτι λάθος και δεν μου βγήκε. Σιγά. Σήμερα ψάχνουμε μια σύγχρονη καρποστάλ. Θα αναμνηχθείτε με τους ανθρώπους του χωριού. Σήμερα κάντε τα πιο δύσκολα, γιατί είναι τα πιο απλά. Φαινομενικά. Είσαστε οι ambassadors μιας καμπάνιας για τη σύγχρονη Ελλάδα. Θα πρέπει να δουλέψετε σαν μοντέλα. Να φαίνεστε φυσικοί, αλλά πάρα πολύ όμορφοι. Μπορώ να μην ξέρω τάβλη. Μπήκα όμως τώρα όλα κατευθείαν. Ζεν μου, τι έκπληξη είναι αυτή. Θεία, άκου τώρα να σου πω νέα. Υπενθυμίσουμε ότι κάνεις car postal. Θέλω να ακούς. Άμα θέλαμε σεναριογράφο, θα σε ρωτάγαμε. Δεν ξέρω γιατί το πήγατε θεατρικά. Δεν είπαμε ποτέ αυτό το πράγμα. Τελείωσε. Τουρισμό, καμπάνια. Ελλάδα. Πουθενά. Πουθενά. Θα έκανε σαλάτα. Ελπίζω να αποχωρήσει. Υπήρξε και μία σκέψη στο τραπέζι μου, πως φεύγουν δύο άνθρωποι σήμερα. Τώρα πραγματικά να σπάσω τον ντουέτο, δεν μου πάει η καρδιά. Γιατί γελάει. Τι έχει καταχαρεί. Α, ναι.